Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αυξήσεις του ένφια προβλέπονται σε 3.792 περιοχές, καθώς υπεγράφει και στάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Ενώ έως αύριο θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του ένφια, του ενιαίου φόρου διοκτησίας ακινήτων, ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό. Η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί από το δεύτερο μνημόνιο το 2012. Ολοκληρώθηκε, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζοντας όλες τις αλλαγές, αντικειμενικές και ένφια. Έτσι λοιπόν, σε 4.302 ζώνες οι τιμές έμειναν σταθερές, σε 2.122 μειώθηκαν, ενώ σε 3.792 ζώνες οι τιμές αυξήθηκαν. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά στο Ιράν και η επαναφορά των κυρώσεων μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2018 αναμένεται ότι θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στη διεθνή αγορά, ενώ μεγάλος χαμένος θα είναι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αποτελεί τον έκτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ιράν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία. Το 2016 τα ΕΛΠΕ ήταν η πρώτη επιχείρηση, η οποία μετά την άρση του εμπάρκου έκανε συμφωνία με την Ιρανική Κρατική Εταιρεία Πετρελαίων. Οι εισαγωγές πετρελαίου από το Ιράν φτάνουν στο 20% της συνολικής ποσότητας διυλισμένου πετρελαίου στην Ελλάδα. Η επιβολή των κυρώσεων δεν θα αφήσει πολλά περιθώρια λιγμών στα ελληνικά πετρέλαια και το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα αναγκαστούν να στραφούν σε άλλες αγορές. Επιταχύνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την προετοιμασία για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού. Η διαδικασία θα απαιτήσει 75 ημέρες και η προκήρυξη του διαγωνισμού θα βγει στον αέρα μέσα στον Αύγουστο. Θα ακολουθήσει η διενέργεια διαγωνισμού που θα απαιτήσει άλλες 100 ημέρες και εφόσον δεν προκύψουν εμπόδια θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές του 2019. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το καζίνο με αίθουσες Παιγνίων που θα καταλαμβάνουν 8.000 τετραγωνικά μέτρα θα στεγαστεί σε έναν από τους ουρανοξύστες που θα ανεγερθούν στην περιοχή. Πρόκειται βέβαια για σύνθετη ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχειακό θέρετρο και συνεδριακό κέντρο, καθώς στόχος είναι να καταστεί το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα στην Ευρώπη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνο και με τις 766,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,04%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.